Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα και την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τα περισσότερα από τον κύριο που καταφέραμε. Ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία για τη σημερινή άτυπη συνάντηση με τον κύριο Έρωγλου, με στόχο να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να καταλήξουμε στην κοινή διακήρυξη που θα ανοίξει τον δρόμο για τη λύση του Κυπριακού. Ήταν μια χρήσιμη συνάντηση που επέτρεψε στις δύο πλευρές να αντιληφθούν με σαφήνεια τόσο τις θέσεις η μια της άλλης, όσο και τους λόγους που εμποδίζουν ακόμη την κατάληξη στην κοινή διακήρυξη. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα στόχο που θα επιτρέπει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και που θα δημιουργεί βάσιμες προοπτικές επιτυχούς κατάληξης. Η δική μας πρόθεση είναι η συνέχιση των διαβουλεύσεων μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων με απότερο σκοπό την κατάληξη σε ένα κοινό ανακοινοθέν ώστε να έχουμε επανέναρξη των συνομιλιών. Ευχαριστώ. Είμαστε πιο κοντά, Πρόεδρε, σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν μετά από αυτή τη μαραθώνια συνάντηση με Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο. Επίσης. Βεβαίως, σας ακούω, είναι πολύ δύσκολο. Εάν έχουμε αντιληφθεί, Δημήτρη... Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βλέπουμε και τη χαρακτηριστική χειραψία. Απλά να πω στους τηλεθεατές ότι και από τα συμφραζόμενα του κυρίου Έρωγλου και από μια έτσι πρόχειρη μετάφραση προκύπτει προφανώς ότι δεν υπήρξε καμία κατάληξη. Μάλιστα, ο κύριος Έρωγλου σε αυτά που ανέφερε υπογράμμισε ότι με το που επιστρέφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πίσω θα επιδιωχθούν συναντήσεις σε μια ίστατη, αν θέλεις, προσπάθεια να σπάσει αυτό το αδιέξοδο, Κωνσταντίνε. Πάντως είναι σαφές ότι απόψε δεν βγήκε άσπρος καπνός. Έτσι, δεν υπήρξε κοινή τοποθέτηση. Δεν βγήκε χρύσανθε, απλώς ήταν και μια ευκαιρία να το χαρακτηρίσουμε έτσι, των δύο ηγετών να μεταφέρουν διαζώσεις στις διαφορές που τους χωρίζουν για την κατάληξη σε ένα κοινό ανακοινωθέν. Έχουν καταγραφεί οι διαφωνίες και πλέον φαίνεται ότι θα συνεχίσει το έργο και πάλι μέσα από τους διαπραγματευτές για κατάληξη σε μια κοινή διακήρυξη. Να πούμε μια προσωπική εκτίμηση. Το θετικό είναι ότι φαίνεται να έσπασε όποιος πάγος, αν και αυτό που μένει είναι η ουσία που δεν είχαμε πρόοδο στο κοινό ανακοινωθέν. Ήταν χαρακτηριστικός και ο Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν είμαστε πιο κοντά σε σχέση με πριν, ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει. Προφανώς υπάρχει ένα μορατόριουμ δηλώσεων. Από την άλλη, Κωνσταντίνε, η μη ύπαρξη κοινού ανακοινωθέντος τώρα, μας έλεγαν πριν από λίγο εδώ στο στούντιο, ότι είναι ένα κάποιο χαρτί για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ειδικά αύριο που φεύγει και πάει στο εξωτερικό και θα βρεθεί ενώπιον με το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, στην ουσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορεί να αντιτάξει το γεγονός ότι ενώ υπήρξε προσπάθεια να γίνει ένα κοινό ανακοινωθέν και να τρέξει η διαδικασία του διαλόγου, δεν βρίσκει ανταπόκριση από τον συνομιλητή του. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιμένει ότι μέσα σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη η βάση των όποιων νέων διαπραγματεύσεων επαναρχίσουν. Να επαναλάβουμε, γιατί το κάθε τι έχει την σημασία του. Είναι η απέτηση για μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια. Όπως επίσης απορρίπτεται κατηγορηματικά η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για τα κατάλοιπα εξουσιών, δηλαδή οι εξουσίες να πηγάζουν από τα συνιστώντα κρατήδια. Θα παρακολουθήσουμε να δούμε και το παρασκήνιο αυτής της συνάντησης. Θα τρέξουμε τώρα ένα αγώνα πληροφοριών, διότι όπως είναι γνωστό, τα σημαντικά είναι αυτά που λέγονται πίσω από τις πόρτες. Σωστά. Και όχι αυτά τα οποία για τους όποιους λόγους λέγονται δημόσια και προς τον κόσμο. Μα και μόνο το γεγονός ότι 2,5 ώρες ήταν σε ένα δωμάτιο, έτσι πέρα την διαφωνία που ήταν γνωστή πριν ξεκινήσει αυτή η συνάντηση, λογικά πρέπει να ανταλλάξαν εκεί διάφορα πράγματα σε επίπεδο σκέψεων και προτάσεων, έτσι. Και μόνο αυτό από μόνο του, αν το πληροφορηθούμε, θα έχει το ενδιαφέρον του.
Σωστό. Αυτό το οποίο καταλάβαμε και από τα όσα ο κύριος Σέροκλου ανέφερε στην Τουρκική, πρέπει να συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διότι φαίνεται να λέχθηκε και το θέμα του Αποστόλου Ανδρέα μέσα, εκ όσων έχουμε αντιληφθεί. Ναι. Πάντως, Κωνσταντίνε, επειδή τρέχουμε και δύο το ρεπορτάζ, στενός συνεργάτης του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρών στη συνάντηση, δεν κρύβει την απογοήτευσή του, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά ότι συναντήσαμε στην ουσία κλειστά αυτιά. Είναι σαν να πήγαν δύο ομάδες, είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Με δύο διαφορετικά σχέδια, δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς. Δεν συνάντησε ανοιχτά αυτιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να τρέξει τον διάλογο. Στην ουσία δεν εισακούστηκαν οι προτροπές του και άρα η συνάντηση περισσότερο τυπικού χαρακτήρα θα περάσει πια στις σελίδες της ιστορίας, έτσι. Μάλιστα. Μας έχει δοθεί το αγγλικό κείμενο της δήλωσης του Ντερβίς Έρογλου. Από το οποίο τι μπορούμε να βγάλουμε. Έτσι, λοιπόν, να κάνουμε και την μετάφραση απευθείας και να δώσουμε στους τηλεθεατές μας το τι αναφέρει. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για τον Απόστολο Ανδρέα, μετέφερε ξανά κατά την διάρκεια της συνάντησης, λέγει ο Ντερβίς Έρογλου, την πρότασή του της 30 Μαΐου του 2013 για να επισκεφθούν μαζί το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Είπε ότι μια τέτοια επίσκεψη πριν από τα Χριστούγεννα θα δώσει ένα θετικό μήνυμα στους δύο λαούς, όπως αναφέρει, to our respective publics. Το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω απόψε είναι ξεκάθαρο, λέγει ο Ντερβίς Έρογλου. Η αναγκαία βάση... ναι, Χρυσανθέ. Ναι, όχι, σε ακούω, Κωνσταντίνε. Α, ωραία. Λοιπόν, είμαι έτοιμος, λέγει ο Έρογλου, να καθίσω στο τραπέζι χωρίς οποιοσδήποτε όρους με τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι η γνωστή θέση του Ντερβίς Έρογλου, ο οποίος καταγράφει για άλλη μια φορά χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Ακριβώς είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα και από τις δηλώσεις του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα συμπληρώνεται η εικόνα που είχαμε από πλευράς πληροφοριών και δια τις δηλώσεις του κυρίου Έρογλου. Ότι στην ουσία επέμενε στον δικό του τρόπο σκέψης και στα δικά του επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε Κωνσταντίνου. Τρέχει ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ περισσότερα και στο διαδικτυακό Sigma Live. Κυρίες και κύριοι, και εκεί οι συνάδελφοι δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ,